Λοιπόν, μπήκαμε μέσα στο πλατό ξανά, επιστρέψαμε εδώ. Έχουμε πολιτικό πάνελ και μια που ο Φάνης ήδη αποκάλυψε ότι ο Γιάννης ο Καλιάνος, ο καλός μας συνάδελφος, που δεν είναι τώρα εδώ με την ιδιότητα του μετεωρολόγου να μας δώσει τις προβλέψεις. Να ξεκινήσω, θα μου επιτρέψετε όλοι οι άλλοι, από τον Γιάννη Καλιάνο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα. Όχι βεβαίως για τον καιρό, είναι εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Κεντρών του κόμματος του κυρίου Λεβέντη που τα κατάφερε και μπήκε και στη Βουλή. Καλημέρα λοιπόν και συγχαρητήρια. Καλημέρα. Λοιπόν, επαναρχόμαστε λοιπόν, στην τάξη. Πάμε στην τάξη. Λοιπόν, είναι μαζί μας η κυρία Ελένη Αυλονίτου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας, κυρία Αυλονίτου. Επανεκλεγήκατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι. Ο κύριος Θανάσης Παπαχριστόπουλος, βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ολύρων. Καλημέρα σας, κύριε Παπαχριστόπουλε. Συγχαρητήρια. Από την άλλη πλευρά, να καλημερίσω τον κύριο Μάριο Σαλμά από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα η ημέρα ξεκινάει και με τις ειδήσεις από τη Νέα Δημοκρατία, ότι επισπεύδονται και νομίζω μέσα στην ημέρα έτσι θα έχουμε την ανακοίνωση περί της νέας εκλογής Προέδρου. Ξεκινάμε τη διαδικασία. Φαντάζομαι ότι δεν θα συμβεί αυτό. Τι εννοείται? Να αλλάξει αυτό που έχει συμφωνηθεί. Κρατήστε το, να καλημερίσω και τον κύριο Μαργαρίτη, και τον κύριο Θόδωρο Μαργαρίτη. Καλημέρα σας. Από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΠΑΣΟΚ ΔΙΜΑΡ. Καλώς ήρθατε. Έχετε και τα νέα μπροστά σας που έχουν έτσι πρωτοσέλιδο αυτός αυτή και τα μυστήρια αναφερόμενοι έτσι στην κυρία Γεννηματά και το τι θα κάνετε εσείς από το δικό σας χώρο. Θα μας επιτρέψει η κυρία Αυλονίτου να δώσουμε το λόγο για λίγο στον κύριο Σαλμά να μας εξηγήσει τι εννοεί. Εννοώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα το οποίο έχει διαδικασίες, έχει όργανα και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις που συνδιαμορφώνουμε. Πρόσφατα η κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και η πολιτική επιτροπή του κόμματος αποφάσισε ότι η διαδικασία για εκλογή πρόεδρου του κόμματος θα γίνει την Άνοιξη, περίπου το Μάρτιο. Και αυτό γιατί θα έδινε ένα οχτάμινο διαλόγου εμβάθυνσης των αιτιών που η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κεφαλοποιήσει την οποιαδήποτε, τις οποιαδήποτε επιπτώσεις από κακά αποτελέσματα παραγωμένων πολιτικών από άλλες κυβερνήσεις, και νομίζω ότι αυτό το κεκτημένο δεν μπορεί κανείς να το αλλάξει παρά μόνο τα ίδια τα όργανα που προφανώς δεν συντρέχει κανείς λόγος για να το αλλάξουν. Τώρα, εάν προχωρήσει η διαδικασία, κύριε Σαλμά, συγγνώμη, μέσα από τα όργανα, γιατί φαντάζομαι αυτό εννοεί και ο κύριος Μημαράκης. Θα συγκληθούν τα όργανα προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες και να αποφασίσουν την επίσπευση των διαδικασιών. Δηλαδή, θα φτάσουμε Νοέμβριο-Δεκέμβριο από ό,τι το συζητούσαμε στην αρχή της εκπομπής. Δεν έχουμε εκλογές μπροστά μας, είμαστε μετά από τις εκλογές. Έχουμε πολύ χρόνο για να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει κανείς λόγος, δεν συντρέχει. Εκτός αν να πάμε τη διαδικασία πιο μπροστά και να τα κάνουμε όλα πιο γρήγορα, εκτός αν δεχθεί κάποιος ότι η αιτία της ΣΥΤΑΣ ήταν ο αρχηγός. Που εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει πιο μεγάλη κουβέντα, πιο πολύ διάλογο, γιατί για να επισπεύσουμε την διαδικασία εκλογής αρχηγού χωρίς να έχει προηγηθεί ανάλυση, εμβάθυνση, ανασυγκρότηση του κόμματος, των οργάνων και στο τέλος να είναι μια κορυφαία διαδικασία ανάδειξη του αρχηγού. Να είναι μια γιορτή μιας δημοκρατικής συζήτησης που θα συμμετάσχει άρα ο λαός. Άρα πώς κρίνεται έτσι την ίδια μέρα νομίζω των αποτελεσμάτων ή την επομένη βγήκανε συνάδελφοί σας από το κόμμα σας και κάνανε δώσαν κάποια σχόλια, ρίξανε ευθύνες στο ότι η τακτική που ακολουθήθηκε από τον κύριο Μημαράκη της συνένεσης και της συνεργασίας δεν απέδωσε. Αυτό το πολύ πολύ κοντά με το ΣΥΡΙΖΑ έκανε κακό στην Δημοκρατία. Ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Γεωργιάδης. Κοιτάξτε, στρατηγητές που ακολουθήθηκαν μπορεί κάποιος να τις σχολιάσει. Αποφάσεις μπορεί κάποιος να τις σχολιάσει. Όμως είδατε, άλλαξε αρχηγός του κόμματος και το αποτέλεσμα παρέμεινε το ίδιο. Που τι σημαίνει αυτό? Το πρόβλημα είναι η γενικότερη ανασυγκρότηση της Νέας Δημοκρατίας, που θα έπεται αυτό από μια βαθιά αναζήτηση των αιτιών που οι πολίτες δεν έρχονται κοντά στη Νέα Δημοκρατία όταν φτάνουμε στις εκλογές. Και επειδή θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία να κερδίζει τις εκλογές, δεν θέλουμε μια Νέα Δημοκρατία να είναι στο 28%, σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε τον κόσμο το λόγο στη βάση, στους πολίτες,
Και αυτό δεν χρειάζεται. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή είναι μία άποψη. Υπάρχουν διαφορετικές τάσεις συναδέλφων σας μέσα στη Νέα Δημοκρατία που λένε ότι πρέπει να τρέξουμε τα πράγματα. Αυτοί λένε μάλιστα ότι τώρα ίσως ο χρόνος αυτός να προσφέρεται για να τρέξουν πιο γρήγορα διαδικασίες και να έχετε πρόεδρο δηλαδή μέσα στο Νοέμβριο ή Δεκέμβριο μέχρι το τέλος του 2015 για να σας βρει το νέο έτος με πρόεδρο, με νέα ηγεσία που θα διαμορφώσει και τη γραμμή της αντιπολίτευσης. Όσοι το λένε αυτό, προφανώς θα έπρεπε να είχαν διαφωνήσει πριν δύο μήνες που ενώ είχαμε εκλογές μπροστά μας. Και που τότε υπήρχε θέμα να πας με έναν αρχηγό εκλεγμένο, όταν δεν το είπαμε τότε. Και τότε συμφωνήσαμε ότι θα πάμε το Μάρτι, τώρα που τέλειωσαν οι εκλογές, δεν βλέπω το λόγο που συντρέχει για να έρθουν οι εκλογές πιο γρήγορα, βιαστικά, σαν φαίνεται κάτι να... Φαίνεται όμως ότι και ο κ. Μημαράκης συμφωνεί με την επίσπευση των διαδικασιών. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Ναι. Διότι αν. Εγώ εμπιστεύω με τον κύριο. Δεν θέλει να αφήνει ίσως μετέωρα όλα αυτά τα σχόλια. Δεν υπάρχει μετέωρα. Ακούστε. Ναι. Ο κύριος Μημαράκη, εγώ τον εμπιστεύω με τον κύριο Μημαράκη για να οδηγήσει αυτή τη διαδικασία μέχρι το Μάρτι. Και προφανώς εμπιστεύω με τον κύριο Μημαράκη σε όλο αυτό το διάστημα θα το 8 θέλατε μήνο. Να είναι υποψήφιος ξανά. Αυτό είναι δικό του θέμα. Θα το. Εσείς τι θα θέλατε, ρωτάω. Θα το δούμε όταν πει ο καθένας τι θέλει. Όταν πει ο καθένας πώς ονειρεύεται τη Νέα Δημοκρατία. Όταν μιλήσουμε στον κόσμο και πούμε τι πιστεύει ο καθένας. Τότε θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί και τότε θα δούμε ποιος είναι. Καταλαβαίνω, κ. Σαλμά, μέσα από τα όργανα θέλει να το τρέξει ο κ. Μημαράκης και να επισπεύσει. Δηλαδή, τα όργανα θα αποφασίσουν την επίσπευση, εάν τελικά αποφασιστεί η επίσπευση των διαδικασιών. Δεν το κάνει μόνος του. Τα όργανα, σας ξαναλέω, για να αλλάξουν αυτή την απόφαση που μόλις πήραν πριν ένα μήνα, πρέπει να συντρέχουν λόγοι. Δεν συντρέχουν λόγοι. Εκτός αν θεωρήσει κάποιος ότι ο αρχηγός ήταν το πρόβλημα για το αποτέλεσμα. Λοιπόν, επειδή όμως σας λέω ότι δεν ήταν αυτό το πρόβλημα για το αποτέλεσμα, κρατήστε σήμερα τη δική μου τοποθέτηση που είναι κάθετα αντίθετη από την αλλαγή των όρων που θέτει ένα σοβαρό κόμμα κάθε λίγο και λιγάκι. Πάμε τώρα στην κυρία Αυλονίτου, διότι πριν ο Νίκος Ογριλάκης μας έκανε έτσι και μια απαρίθμηση του τι μας περιμένει και το τι έρχεται σε μπιλετάκια. Και βεβαίως όσο εμείς σήμερα περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το κυβερνητικό σχήμα και τι αλλαγές θα γίνουν ή ποιοι θα είναι, παραμείνουν αμετακίνητοι, κυρία Αυλονίτου, εσείς τώρα ως κυβέρνηση θα έχετε να αντιμετωπίσετε έναν ανηφορικό δρόμο. Και πώς θα χειριστείτε και διάφορα θέματα που θεωρούνται έτσι καυτές πατάτες και πώς θα τα χειριστείτε εσείς που είστε και ένα κόμμα με, όπως λέτε, κοινωνική ευαισθησία με το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης που το έχετε βάλει μπροστά και πώς αυτό θα ενταθεί με όλη αυτή τη φορολογία και τον μπέλεκι που έρχεται. Κυρία Μιχυλδάκη, η λέξη κλειδί καταρχήν είναι εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη που έδειξε ο ελληνικός λαός, ανεγνώρισε τις προσπάθειες που κάναμε, ότι πασχίσαμε να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας, διαπραγματευτήκαμε στα όρια της κοινωνίας και υπερασπιστήκαμε τον ελληνικό λαό και τα συμφέροντά του μέχρι εκεί που δεν μπορούσαμε άλλο. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή έχουμε εξασφαλίσει καταρχήν οικονομική σταθερότητα με την έννοια ότι η χώρα έχει καλυμμένες τις χρηματοδοτικές της ανάγκες για 3 χρόνια από τώρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πατάμε σε ένα στέρεο έδαφος. Το αμέσως επόμενο διάστημα. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Αυλονίτου, τα χρήματα θα δοθούν και θα αρχίσουν να τρέχουν οι δόσεις εφόσον πάει καλά η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση του Οκτωβρίου έχει κάποιες προϋποθέσεις. Όπως διεμήνυσαν ήδη οι Ευρωπαίοι, με τον τρόπο τους, με τον έναν τον άλλο τρόπο, θέλουν μεταρρυθμίσεις και να προχωρήσει η διαδικασία. Κύριε Παπαθανασίου, η τήρηση των συμφερθέντων είναι εκ των όνων κάνευα, ας πούμε. Έτσι, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι οι δεσμεύσεις μας, είναι δεσμεύσεις μας. Το δεύτερο μέλημα που πρέπει να τρέξει είναι η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Πρέπει να προχωρήσουμε αυτό γρήγορα για να εξασφαλίσουμε και τις καταθέσεις, έτσι, γιατί γνωρίζετε ότι από 1/1/16 έτσι υπάρχει ένα το bail-in που λένε, σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Οι τράπεζες θα είναι εξυγειασμένες αυτή τη φορά και θα μπορούν να δώσουν ρευστότητα στην αγορά, κάτι που δεν κατάφεραν οι προηγούμενες δύο ανακεφαλοποίησεις. Το τρίτο σημαντικό είναι η πολιτική σταθερότητα που έχουμε εξασφαλίσει αυτή τη στιγμή με την έννοια ότι έχουμε μία συμπαγή κοινοβουλευτική πλειοψηφία η κυβερνητική κοινοβουλευτική πλειοψηφία η οποία όλοι οι βουλευτές γνωρίζουμε
τι έχουμε μπροστά και πώς αυτά θα τα, θα τα προχωρήσουμε και θα τα μπορέσουμε. Ναι, αλλά έχετε αφήσει κάποια πράγματα τα οποία θεωρεί ο πολίτης, έτσι όπως έχετε τοποθετηθεί, ότι είναι μαχητά από την πλευρά σας. Δηλαδή δεν έχετε απαντήσει τι θα γίνει ακριβώς με το ΕΚΑΣ, το οποίο έχει μείνει ότι θα υπάρξει μια μερική κατάργηση, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο. Τι θα γίνει στο υπόλοιπο ασφαλιστικό με τις συντάξεις, αν θα υπάρξουν νέες μειώσεις. Με τους αγρότες τι θα κάνετε, που δεν έχει έρθει, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Και με το ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση, κυρία Βλαμίνου. Κυρία Μιχελιδάκη, υπερασπιζόμαστε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Έτσι, ναι. Η αριστερά, δεν έχει, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει απεμπολίσει τα ριζοσπαστικά του χαρακτηριστικά. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε μπροστά τις διαπραγματεύσεις. Έτσι, ναι. Διαπραγματεύσεις για το χρέος, για τα εργασιακά, για την κοινωνική ασφάλιση, για τα κόκκινα δάνεια. Όλα αυτά πραγματικά θα τα υπερασπιστούμε εκ μέρους της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα γίνει κάθε προσπάθεια. Δεν θα υπάρξουν ούτε μειώσεις μισθών, ούτε μειώσεις συντάξεων. Υπάρχει το θέμα το ασφαλιστικό, το οποίο είναι οπωσδήποτε μία βόμβα εξαιτίας της μεγάλης ανεργίας. Από εκεί και πέρα όμως, ο κύριος Κατρούγκαλος είπε, έχει αναθέσει το θέμα σε μια επιτροπή να το δούμε ολοκληρωμένα το ασφαλιστικό σύστημα, προκειμένου εκεί να δούμε τι κενά υπάρχουν, για να μπορέσουμε, αν θέλετε, αν υπάρξει οποιοδήποτε κενό, να το καλύψουμε. Τώρα, οπωσδήποτε, να σας πω κάτι, ό,τι ισοδύναμα αφορούν τα ισοδύναμα που πρέπει να βρούμε σε διάφορες φάσεις, πέρα από τη διευθέτηση του χρέους που εξοικονομεί δημοσιονομικό χώρο, πέρα από το δημοσιονομικό πακέτο, πρέπει να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα. Τα δημόσια έσοδα δεν συζητάμε φυσικά να αυξηθούν λόγω φορολογίας. Έχει φτάσει η κοινωνία στα όρια και σκεφτόμαστε πόσο γρήγορα μάλιστα θα υπάρχουν ελαφρύνσεις πλέον από του χρόνου και μετά αυτής της υψηλής φορολογίας. Άρα, εξασφάλιση εσόδων μπορεί να έρθει από διάφορες πηγές. Έτσι, πέρα από τα αναπτυξιακά πακέτα. Δηλαδή, υπάρχει έτοιμο το νομοσχέδιο για το λαθρεμπόριο των καυσίμων, που θεωρούμε ότι θα εξασφαλίσουμε πάρα πολλούς πόρους από εκεί. Υπάρχει έτοιμο το νομοσχέδιο για τις αδειοδοτήσεις των καναλιών. Σκεφτόμαστε πώς θα αυξήσουμε την σπραξιμότητα των ΦΠΑ. Όλα αυτά, επειδή είναι κινούμενα, επειδή έχουν μία δυναμική, οπωσδήποτε την ώρα που τρέχουν αυτά τα πράγματα θα τρέχουμε και τις διαπραγματεύσεις. Η επανεκκίνηση όμως της οικονομίας θα γίνει με αυτούς τους τρόπους και σίγουρα δεν μπορεί να γίνει πλέον με μειώσεις μισθών και συντάξεων. Mm-hmm. Όσον αφορά για την ανθρωπιστική κρίση που είπατε, είμαστε το κόμμα που αναφέραμε αυτή τη λέξη ότι υπάρχει στην Ελλάδα και το μάθαν και οι Ευρωπαίοι. Κάναμε μονομερή ενέργεια προκειμένου να έχουμε το νομοσχέδιο της ανθρωπιστικής κρίσης, όπου καλύπτονται πάνω από 300.000 άνθρωποι όσον αφορά την κάρτα σύντησης και πάνω από 200.000 την παροχή στη δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα, όπως και επιδότηση για το ενίκιο, πάνω από 30.000 νοικοκυριά. Αυτή λοιπόν την ανθρωπιστική κρίση, το νομοσχέδιο αυτό, που ήταν μονομερής ενέργεια, το έχουμε αποτυπώσει και στη συμφωνία, ώστε να υπάρχει κάλυψη. Όσον αφορά τέλος για το ΕΚΑΣ που είπατε, το ΕΚΑΣ έχει δρομολογηθεί να σταδιακά να προχωρήσει και να φτάσει, από όσο γνωρίζω, μέχρι το 2019. Από εκεί και πέρα δεν θα καταργηθεί για αυτούς που χρειάζονται, θα αλλάξει σε κάτι άλλο. Τι θα κρίνει, κυρία Αυλονίτου, το βίο της κυβέρνησης? Μιλήσατε πριν για πολιτική σταθερότητα. Πολλοί λένε ότι οι 155 δεν φτάνουν. Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι θα γίνει προσπάθεια να αυγατήσουν οι 155 βουλευτές που έχουν μαζί ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ σταθερή, γιατί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι πολύ συμπαγής. Σας είπα ότι πλέον όλοι οι βουλευτές γνωρίζουμε τι έχουμε μπροστά μας, τα έχουμε αποδεχθεί και προχωράμε όλοι μαζί. Άρα, από εκεί και πέρα θέλουμε. Αλλά θεωρείτε ότι θα υπάρχουν πάλι διαφοροποιήσεις? Αυτό εννοείται συμπαγής? Δεν θεωρώ, γιατί ξέρω ότι ξέρουμε τι έχουμε μπροστά. Αλλά θέλουμε να έχουμε και να ψηφίζονται και νομοσχέδια, οι δράσεις που πρέπει να γίνουν, να ψηφίζονται πιο συνενετικά. Mm. Και αυτό το άνοιγμα θα γίνει. Δηλαδή, κοινές δράσεις μπορούμε να κάνουμε. Και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν, και προσπάθειες ήδη γίνονται. Και είδατε και τον κύριο Τσίπρα που πώς επικοινώνησε και με τα άλλα κόμματα. Και τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτά στην πορεία θα. Καλά, επικοινώνησε με τα άλλα κόμματα, δεν έχει προκύψει κάτι άλλο πριν. Πρώτα συγκεκριμένη για συνεργασία προς το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει. Αυτό λέει τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, έχουμε μιλήσει για κάποιους όρους. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς
έχει και κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν αποτυπώσει, έχουν βάλει το στίγμα τους κατά κάποιο τρόπο, όπου ο κόσμος θεωρεί ότι είναι υπεύθυνα έτσι, για το ότι η χώρα έφτασε ως εδώ. Με αυτά τα πρόσωπα μιλάτε για τον δεν κύριο μπορούμε Βενιζέλο, να συνεργαστούμε. Το είπε ξεκάθαρο ο κύριος Καμένος. Βλέπω όμως το ΠΑΣΟΚ, να σας πω και την καλή πλευρά, ας πούμε, ότι έχει πιάσει αυτό το μήνυμα και έχει αρχίσει μια ανανέωση, θα έλεγα. Ναι. Έχει νέα πρόσωπα. Νομίζω ίσως αυτό θα πρέπει να το δει και η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σαλμάν. Τώρα, πέραν από το κομμάτι έτσι, της διαδικασίας νέου πολιτικού. Πριν πάμε στον κύριο Σαλμά, να πάμε, γιατί έδωσε καλή πάσα για τη συμπράξη και τη συμπαράταξη. Συγγνώμη, κύριε Σαλμά, για το ζήτημα της συνεργασίας. Δημοκρατική συμπαράταξη, τι λέτε εσείς για αυτό που θέτουν, ότι να αλλάξουν πρόσωπα στο ΠΑΣΟΚ? Καταρχήν, να πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι που η Δημοκρατική συμπαράταξη είχε μια θετική καταγραφή και πιστεύω ότι ήταν μαχητός και ο στόχος για να καταλάβουμε την τρίτη θέση. Το ενδιαφέρον στην περίπτωση της συμπαράταξης είναι ότι η συνύπαρξη του ΠΑΣΟΚ, της ΔΙΜΑΡ και των κινήσεων πολιτών δείχνει ότι παρά τις φθορές, τις αδυναμίες και τα λάθη, η ισχυρή ταυτότητα για το σοσιαλδημοκρατικό χώρο που ένωσε αυτές τις δυνάμεις διαμόρφωσε και όρους κινητικότητας των πολιτών. Και αν ήταν μαζί μας και το ποτάμι, σήμερα θα είχαμε μια πολύ μεγαλύτερη καταγραφή και τη δυνατότητα διαμόρφωσης νέων εναλλακτικών λύσεων. Το βλέπετε να είναι μαζί στο ποτάμι στο επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε, εγώ... αναφέρετε, γιατί και το ποτάμι έχει τα δικά του να συζητήσει τώρα. Είδα χθες μια καλή δήλωση του Πέτρου Τατσόπουλου που είπε ότι πρέπει να συζητήσει το ποτάμι και την εκδοχή της εμπλοκής του στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Και το κυριότερο. Να αρχίσει έτσι μια ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς. Να σας πω, εγώ θεωρώ πολύ θετικό, για παράδειγμα, που συμπαράταξε ήταν πάρα πολλοί φίλοι και σύντροφοί μου από τη Δημοκρατική Αριστερά που είχαν φύγει στο διάστημα το τελευταίο και συμπαραταχθήκαν μαζί μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που ένας κόσμος αναγνώρισε την ανάγκη να υπάρχει ένα σοσιαλδημοκρατικός φορέας, ριζοσπαστικός, μοντέρνος, νεωτερικός. Χαίρομαι που η Σοσιαλδημοκρατία και η Ανανεωτική Αριστερά βάλαν ξανά τη σφραγίδα τους. Από αυτή την άποψη, προφανώς και η συμπαράταξη ενδιαφέρεται και για τις πολιτικές εξελίξεις. Θέλω όμως να σας πω κάτι κατηγορηματικά. Εχθές υπήρξε μια εικόνα παραπολιτικής και όχι πολιτικής. Ενώ ήταν προφανές από το βράδυ των εκλογών ότι το δίδυμο Τσίπρας Καμένος, το οποίο έχει βαθιές ρίζες στη συνεννόηση, έχει αναλάβει και την ευθύνη και στο κάτω-κάτω του την έδωσε και ο λαός. Ο λαός δεν ψήφισε μια ριζική αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Είπε να συνεχίσουν οι συγκεκριμένοι. Σεβαστό, πόρα καλή. Από εκεί και πέρα όμως προτάσεις δεν γίνανε. Και μάλιστα στα πλαίσια της παραπολιτικής, εκτός την σαφή τοποθέτηση που κράτησε η φόβη γεννηματά, αργά χθες το βράδυ επιχειρήθηκε να διαμορφωθεί και μια εικόνα ότι υπήρχε κάποια διάσταση απόψεων ανάμεσα στη γεννηματά και στον νέο πρόεδρο της ΔΙΜΑΡ, τον Θανάση Θεοχαρόπουλο, ο οποίος αναγκάστηκε με νέες διευκρινήσεις. Αυτό πώς προέκυψε όμως, κύριε Μαργαρίτη? Θα σας πω. Τα τηλεφωνήματα που γίνανε και της γεννηματά και του Θεοχαρόπουλου με τον Τσίπρα. Γίνανε παραπολιτικοί και όχι πολιτικοί. Οι προτάσεις συνεργασίας καταρχήν έχουν μια σοβαρότητα. Σας υπογραμμίζω και σας υπενθυμίζω ότι ακόμα και η ταπεινή συνεργασία του ΠΑΣΟΚ και της ΔΙΜΑΡ έγινε με υπογραφές μιας προγραμματικής συμφωνίας μπροστά στις κάμερες. Αυτό που μετέδωσαν κύριε Μαργαρίτη οι συνάδελφοι είναι κλίμα. Ενώ η κυρία Γεννηματά ευχήθηκε, θα είμαστε αντιπολίτευση, ευχήθηκε καλή αρχή στη νέα κυβέρνηση, δεν άφησε περιθώρια συνεργασίας. Από την άλλη, ενδεχομένως, λέει το ρεπορτάζ, ο κ. Θεοχαρόπουλος να ήταν σε διαφορετικό πνεύμα. Όχι. Ο Θεοχαρόπουλος είπε αυτό που είναι αυτονόητο και που είναι όλη η θέση παράδοξη. Ότι μας ενδιαφέρουν κυβερνήσεις που έχουν και προοδευτικά χαρακτηριστικά. Ναι. Και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι για μας οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή σε μια κυβέρνηση ήταν βασικά δύο. Καταρχήν ήταν η αλλαγή του εκλογικού νόμου, η κατάργηση του πόνους, και δεύτερον, είχαμε μια ριζική διαφωνία με τη συμμετοχή των ανεξάρτητων Ελλήνων. Εναρμονιζόμαστε δηλαδή με την άποψη του Σούλτς. Άρα, και όσο να πω και είναι κάτι... μέσα οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Υπάρχει δυσκολία. Υπάρχει σοβαρή δυσκολία. Υπάρχει σοβαρή δυσκολία. Να σας πω και κάτι. Από εκεί και πέρα. Λένε μερικοί κύριοι Παπαθανασίου, επειδή καλύπτεται. Αποκλείεται. Από ό,τι καταλαβαίνω και χθες μιλούσαμε και μάλλον στελέχη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, εάν υπάρχει συγκροτημένη, συγκεκριμένη πρόταση, αφήνουν περιθώριο να το συζητήσετε. Θέλω να είμαι σαφής. Καταρχήν, πρόταση δεν υπήρξε. Ναι. Και δεν θα μιλάμε επί ανύπαρκτων προτάσεων. Δεύτερον, θέλω επίσης να είμαι ειλικρινής. Ο ελληνικός λαός ψήφισε. Είπε ότι οι διαχειριστές του μνημονίου θέλουν να είναι ο Τσίπρας και ο Καμένος. Οι ίδιοι το έδειξαν στο μπαλκόνι. Βγήκανε μαζί στο μπαλκόνι. Δεν άφησαν κανένα περιθώριο συζήτησης. Εσείς τι θα παράδειγμα... κάνετε όμως από εδώ και πέρα, ορίστε? Διότι έρχονται πάρα πολλά πράγματα στη Βουλή. Πώς θα σταθεί το ΠΑΣΟΚ ή ΔΙΜΑΡ σε αυτά? Δηλαδή, θα είστε. Έχετε πει ότι το μνημόνιο αυτή τη στιγμή είναι η μόνη λύση. Δηλαδή, μετά πώς θα σταθείτε στην εφαρμογή του και στην υλοποίηση? Κυρία Μιχαλιδάκη, όσοι ψηφίσανε τη Συμφωνία Μνημόνιο, το έκαναν χωρίς να ξέρουν το περιεχόμενο της συμφωνίας, από μια ενστικτόδη λογική επιβίωσης της χώρας στην ευρωπαϊκή πορεία. Είναι προφανές
ότι αν οι διαπραγματευτές ήταν άλλοι, θα ήταν και άλλο το περιεχόμενο του μνημονίου. Για παράδειγμα, δεν θα βάζει κανείς 23% στην εκπαίδευση. Mm-hmm. Δεν θα το βάζει. Θα καταλάβουν ότι αυτό είναι μια απίστευτη κουταμάρα. Βέβαια ότι αυτό έγινε κατά την υπηρεσιακή κυβέρνηση. Όπως σας είπα, ότι χθες είχαμε παραπολιτική με τις επικοινωνίες γεννηματάθειο Χαρόπουλου και αυτό είναι παραπολιτική. Διότι, κοιτάξτε, το υπογράψαν. Το πήραν κάποιοι άνθρωποι, το διαβάσανε, το μελετούσαν και το υπογράψαν. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Ότι, να το πω απλά, εμείς θέλουμε να κάνουμε κάθε προσπάθεια για το μέλλον της χώρας. Γι' αυτό είχαμε πει και μακάρι να βγαίνει και η κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ώστε να μην τραπετεύσει ο δεύτερος. Αλλά να το πω και καλά, καθαρά. Το τζάμπα τέλος. Ο ελληνικός λαός επέλεξε διαχειριστές του μνημονίου. Εμάς το καθήκον μας είναι να στηρίξουμε τη χώρα. Ό,τι θετικό υπάρχει θα το υποστηρίζουμε. Ό,τι αρνητικό υπάρχει θα το. Διότι έχουν λοιπόν, και πλειοψηφία. Έχουν πλειοψηφία. Για τον κύριο Σούτσο θέλω να πω και κάτι. Θα σας πω, θα σας πω. Θα σας πω. Κλείνω. Έχουμε έκτακτη είδηση, γιατί αυτή τη στιγμή θα βγει ο Γιάννης Οτρουπής στη τηλεφωνική μας σύνδεση και θα μας δώσει τα νέα από το ρεπορτάζ του, τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Κύριε Σαλμά. Τώρα θα πάει άλλαξε, ο λόγος στον κύριο Σαλμά, κύριε Μαργαρίτη, το καταλαβαίνετε. Απολύτως. Λοιπόν, πώς σχολιάζετε την εξέλιξη? Όπως σας είπα και πριν, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και η πολιτική επιτροπή, τα ανώτατα όργανα, πήραν μια απόφαση. Η εκλογή αρχηγού να γίνει την άνοιξη. Δεν μπορεί κανείς να το αλλάξει αυτό, ούτε και ο κύριος Μημαράκης. Και προφανώς δεν μπορεί να καθορίσει τους όρους μια κεντρική εφορευτική επιτροπή που διορίστηκε για να κάνει εκλογές. Δεν μπορεί η κεντρική εφορευτική επιτροπή που η δουλειά της ήταν να φτιάξει στρατηγική για τις εκλογές και εκλογικούς αντιπροσώπους και ποιος θα πάει να μιλήσει πού, να καθορίσει το πότε θα γίνει η εκλογή για τον νέο αρχηγό και με ποιους όρους. Αυτό είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό για ένα κόμμα με βαθιά δημοκρατία όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, εκτός αν καταργηθεί αυτό από εδώ και πέρα, που δεν θα το επιτρέψουμε. Προφανώς σας είπα ότι για να πάει κάποιος γρήγορα και λέει να το τρέξουμε, δεν υπάρχει κάποιος κανείς λόγος να τρέξει. Είδαμε το αποτέλεσμα όταν ο προηγούμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας όρισε σε μια νύχτα τον επόμενο πρόεδρο για να πάει σε εκλογές. Ακούστε, αν θέλουμε να ξανακυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, δεν θα τρέξουμε τις διαδικασίες εκλογής και να τα αλλάξουμε κάθε μέρα όπως συμφέρει τον καθέναν. Θα υπάρξει ένας χρόνος για να γίνει βαθύτατος διάλογος, για να ξανάρθει η κοινωνία στη Νέα Δημοκρατία. Είχαμε αποφασίσει από 1η Σεπτεμβρίου να αρχίσει ο κατάλογος για 3 μήνες να γράφονται νέα μέλη. Τώρα μας πρόλαβαν οι εκλογές, προφανώς δεν θα υπάρξει ένα δίμηνο, τρίμηνο για να γραφτούν τα νέα Επομένως, μέλη. Επομένως, λέτε, κυρία Σαρμαρά, να κατατεθούν, λέει το ρεπορτάζ. Είναι παράτητες οι διαδικασίες τώρα αυτές που προωθεί ο κ. Παπαμίκος. Το ρεπορτάζ σας λέει ότι θα πρέπει σε μια εβδομάδα να κατατεθούν υποψηφιότητες που να συνοδεύονται και με υπογραφές. Ναι. Ποιες υποψηφιότητες? Ποιον? Τι είπαν στον κόσμο? Της πολιτικής γραμματείας. Πώς θα πάρουν υπογραφές? Μίλησε κανείς? Πώς θα πάρει σε μια εβδομάδα υπογραφές από κάποιους ανθρώπους χωρίς να τους μιλήσεις για το όραμά σου για τη Νέα Δημοκρατία? Άρα λοιπόν θεωρώ ότι υπάρχει χρόνος να σεβαστούμε την ανάδειξη και το αξίωμα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Και κυρίως, αν έχει αποφασίσει αλλιώς η κοινοβουλευτική ομάδα και η πολιτική επιτροπή, ναι, θα σας έλεγα θα γίνει το ανάποδο, ό,τι έχει αποφασίσει. Αλλά δεν μπορούμε να αλλάζουμε. Κύριε Σαλμά, θεωρείτε ότι επειδή συναντήθηκε ο πρόεδρος με τον κύριο Παπαμιμίκο, σημαίνει αλλάζουμε. Την ανασυγκρότηση, εν πάση περιπτώσει, της παράταξής σας, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε ότι χρειάζεται ανασυγκρότηση. Απολύτως. Έτσι, μετά από την τρίτη εκλογική ήττα, συμφωνούμε σε αυτό. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να γίνει και μια αλλαγή στην λογική, στην επιλογή των προσώπων και να ακολουθηθεί ενδεχομένως αυτή η ιδέα που θέλει να μπουν πιο νέα πρόσωπα, πιο νέοι άνθρωποι για να αλλάξει και συνολικότερα η εικόνα του κόμματος? Κοιτάξτε, παρότι προέρχομαι από τη νέα γενιά των πολιτικών και θα είχα κάθε λόγο να αφήνω εχμές για τα παλιά στελέχη ή για τους ανθρώπους αυτούς που οι πολίτες μπορεί να μην ταυτίζονται μαζί τους, θα σας έλεγα δεν είναι μόνο προσώπων θέμα. Είναι προσώπων με το τι λέει ο καθένας. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάρει ένα στίγμα. Και το στίγμα θα καθοριστεί από τους ανθρώπους που έχουν τιμήσει τις θέσεις από όπου πέρασαν, έχουν διάγει το πολιτικό τους βίο με απόλυτη εντυμότητα, έχουν δείξει ότι έχουν μηδενική ανοχή στη διαφθορά και στη διαπλοκή, έχουν δείξει ότι είναι διατεθειμένοι και έχουν κάνει μεταρρυθμίσεις, έχουν δείξει ότι έχουν καταλάβει ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι ένα κόμμα με περισσότερη κοινωνική ευαισθησία.
ακόμη περισσότεροι. Mm-hmm. Δεν πρέπει αυτό το έδαφος να το αφήσουμε στην αριστερά, την υποτιθέμενη, mm-hmm. που έρχεται να κυβερνήσει όχι ως αριστερά, αλλά ως κάτι άλλο. Και πρέπει πάνω απ' όλα να δουλέψουμε για να βγάλουμε από πάνω αυτή την ενοχοποίηση της ιδεολογίας μας στην Ελλάδα, που μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει. Η ελεύθερη οικονομία είναι στον κόσμο όλη κυρίαρχη ιδεολογία. Στην Ελλάδα όμως βλέπετε, για κάποιους λόγους δεν έχουμε πείσει τους πολίτες ότι μπορούμε εμείς μόνοι μας να διορθώσουμε τις στρεβλώσεις της ελεύθερης οικονομίας και μπορούμε να οδηγήσουμε σε ένα νέο τύπο ελεύθερης οικονομίας. Και αφήνουμε αυτό το πεδίο στην αριστερά, που δεν είναι δουλειά της να διορθώσει τις στρεβλώσεις του μοντέλου που εμείς πιστεύουμε της ελεύθερης οικονομίας. Είναι δική μας δουλειά να δουλέψουμε μόνοι μας να διορθώσουμε τις στρεβλώσεις. Άρα λοιπόν, θέλουμε χρόνο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι συνέβη, να αποτυπωθεί το τι συνέβη, να υποθούν προτάσεις, σκέψεις, αυτές να ζυμωθούν με την κοινωνία, να διαμορφωθούν ρεύματα μέσα στη Νέα Δημοκρατία και έτσι το κυρίαρχο ρεύμα να είναι αυτό που θα αναδείξει και τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Παπαχριστόπουλο. Κύριο Παπαχριστόπουλε, συγχαρητήρια. Πέραν από κάποια, από οποιαδήποτε έτσι αρνητικές προβλέψεις των δημοσκοπήσεων, οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι μέσα στην κυβέρνηση. Πείτε μας τώρα, από αυτή την πολύ καλή χημεία που έχετε με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καμένος με τον κύριο Τσίπρα, τον είδαμε κιόλας, ανανεώνεται η συνεργασία σας. Από εδώ και πέρα, και εσείς, ποιος τη δική σας την πλευρά θα είναι ο ρόλος σας? Θέλω καταρχήν, κυρία Μιχαλιδάκη, να κάνω δύο σχόλια πριν σας απαντήσω. Εγώ έκανα πάρα πολύ σκληρή κριτική στον κύριο Μημαράκη στην προεκλογική μου εκστρατεία και μάλιστα ίσως την πιο σκληρή από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Mm. Θέλω όμως εδώ να τον επενέσω σαν πολίτης πια, όχι σαν πολιτικός, που κινεί γρήγορα τις διαδικασίες, κάτι που δεν έκανε ο προηγούμενος, ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, και καλά κάνει, διότι έχει αίσθηση της ήττας και σε ένα κόμμα δημοκρατικό. Δεν μου πέφτει λόγος για τα εσωτερικά, σαν πολίτης κάνω όμως την αυτή και θέλω να του πω ένα μπράβο. Εγώ που του έκανα πολύ σκληρή κριτική, πάρα πολύ σκληρή. Το δεύτερο, άκουσα με πολύ ευκολία το φίλο μου το Θοδωρή, το Μαργαρίτη, να ταυτίσετε με το Σούλτς. Θέλω να θυμίσω ότι είναι ομοί παρέμβαση αυτό που λέει ο Σούλτς. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε επίγνωση της πραγματικότητας και κάποιος θα πρέπει να τον πληροφορήσει πώς είναι ακριβώς η ανθρωπογεωγραφία των κομμάτων στην Ελληνική Βουλή. Για να πληροφορήσουμε και κάποιον που δεν το έχει, να το πω, δεν έχει ενημερωθεί, ο κύριος Σούλτς έκανε μία δήλωση που ουσιαστικά σχολίασε την συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες, τους χαρακτήρισε ως ένα παράξενο ακροδεξιό κόμμα και προφανώς, ναι, δεν του αρέσει αυτή η συνεργασία. Αισθάνομαι ότι είναι όχι άδικο, δηλαδή το άδικο να το... Και το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Κοιτάξτε, επειδή εμείς έχουμε ίσως ένα ελάττωμα σε εισαγωγικά να μιλάμε με διευθύνσεις και ονόματα, δεν χαϊδέψαμε ποτέ αυτιά. Συγκρουστήκαμε με τοπικά με τη διαπλοκή εδώ στη χώρα μας. Κάποιοι, όταν δεν έχουν επιχειρήματα, καταφεύγουν σε χαρακτηρισμούς. Θέλω απλά να υπενθυμίσω ότι τα 9 δέκατα αυτής της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν θέλω να τα παριθμίσω ένα-ένα. Να πω για το Ζουράρι, για μένα, για τον Σγουρίδη, για όλη την κοινοβουλευτική ομάδα, να κοιτάξουν την ιστορία τους. Δεν θέλω τώρα να μιλήσω προσωπικά και να πω οτιδήποτε πάνω σε αυτό. Είναι όχι άδικο, είναι ό,τι χειρότερο μπορώ να ακούσω. Και πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει πληροφόρηση. Το έκανε και ο Σαρκοζή προεκλογικά. Πιστεύω ότι μέσα στην Ελληνική Βουλή πια ξέρει, η Νέα Δημοκρατία δεν το κάνει αυτό. Το πιστεύω, αλήθεια σας το λέω. Ή ούτε το ποτάμι, είπε κάποιος κουβελάδι, και το κάνουν άνθρωποι που δεν ξέρουν την ανθρωπογεωγραφία της Ελληνικής Βουλής. Τελειώνω με αυτά τα δύο σχόλια και θέλω να πω το εξής. Έχω ένα παράπονο μεγάλο και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο εγώ τουλάχιστον να το αναδείξω. Γίνανε φιλότιμες προσπάθειες, κυρία Μιχελιδάκη και κύριε Παπαθανασίου, τρεις φορές, όχι μία, τρεις. Θέλω να σας θυμίσω ότι Παρασκευή, που σχεδόν έχει ψηλοαποφασίσει ο κόσμος τι θα ψηφίσει, βγαίνουν 8 δημοσκοπήσεις. Μόνο μία από αυτές, όχι στην πρόθεση, στην εκτίμηση ψήφου, μας δίνει 3. Οι υπόλοιπες και αυτοί μας δίνουν 2 με 2,5. Θέλω να θυμίσω ότι κάτι ανάλογο συνέβη και στις εκλογές του Ιανουαρίου. Ούτε η γκρίνια μου αρέσει, ούτε η μιζέρια. Σας μιλάω ειλικρινά. Εγώ πιστεύω στον κοινωνικό φιλελευθερισμό. Πιστεύω στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν είμαι υπέρ των απαγορεύσεων, ούτε του κρατισμού. Σας το λέω ευθέως. Αλλά
κάτι πρέπει να γίνει. Και το αποκορύφωμα ήταν, μηδενίζουν τη διαφορά ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας δύο φορές και τη μηδενίζουν και στο δημοψήφισμα. Έλεος, ρε παιδιά, δηλαδή κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Συγγνώμες και τέτοια δεν λένε τίποτα. Γιατί όταν εγώ πάω να ψηφίσω, κύριε Παπαθανασίου και κυρία Μιχαλιδάκη, και επειδή εγώ έκανα όλη την προεκλογική εκστρατεία και ήμουν 3 ώρες την ημέρα. Γιατρέ, είσαι καλό παιδί, σε αγαπάμε, σε εκτιμάμε. Δεν μπαίνετε στη Βουλή. Να λειτουργώ με την ψυχολογία της χαμένης ψήφου και να ξεκινάω τα 100 μέτρα, 50 μέτρα πίσω. Δεν ζητάμε ιδιαίτερη μεταχείριση. Απόγνωση. Ρε παιδιά, αντιμετωπίστε μας ίδια. Δεν θέλουμε καμιά ιδιαίτερη μεταχείριση. Να ξεκινάμε τα 100 όλοι μαζί. Δεν τα ξεκινάμε. Mm-hmm. Κάτι πρέπει να γίνει και πιστεύω ότι οι ίδιες οι εταιρείες. Δεν έπεσαν μόνο σε εσάς όμως έξω για να είμαστε. Για δύο κόμματα έπεσαν. Ξέρετε, κατά περίεργο τρόπο, η κυρία Μιχαλιδάκη, είναι δύο τα κόμματα που πέφτουν. Οι 8,5 μονάδες διαφορά φτάσανε να γίνει ένα στις εκλογές σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Οι 7,5 μονάδες τώρα. Δεν μιλάω για τα exit polls, έτσι. Αφήστε τα. Μιλάω για τις δημοσκοπήσεις της Παρασκευής. Ήτανε μισή, μάλιστα 3 εταιρείες είχαν μπροστά τη Νέα Δημοκρατία μισή μονάδα. Και κατά περίεργο τρόπο η ανεξάρτητη Έλληνες είναι πάντα 1-7 με 2. Αν υπάρχει και τρίτο κόμμα, να μου το πείτε. Δεν υπάρχει. Κατά περίεργο τρόπο. Και βέβαια αποκορύφωμα είναι το δημοψήφισμα, όπου 22 μονάδες ίσα βάρκα ίσα νερά. Εγώ το βάζω στον κόσμο που μας ακούει. Με πολύ ευγένεια, με πολύ σεβασμό σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, αλλά κάτι πρέπει να κάνουν για την αξιοπιστία τους. Το βλέπουμε αυτό που λέτε. Τώρα ο κύριος Καμένος θες μίλησε για τον ενδεχόμενο συνεργασίας και με το ΠΑΣΟΚ, βάζοντας κάποιους όρους. Αναφέρθηκε συγκεκριμένο στον κύριο Βενιζέλο, κύριε Παπαχριστόπουλε. Κύριε Παπαθανασίου, θα σας πω το εξής. Σας λέω μόνο ότι όταν μίλησε ο Φαλτιανή, τον οποίο τον είχαν ξεχάσει προηγούμενοι, μπήκανε στα ταμεία του ελληνικού κράτους, τώρα μιλάμε τις τελευταίες 10 μέρες, 14 εκατομμύρια. Γιατί τον είχαν ξεχάσει το Φαλτσιανί, είχαν την πρόθεση πραγματικά να διαλευκάνουν κάτι. Και ξέρουμε όλοι ότι το θέμα της λίστας Λαγκάρτ παραγράφεται σε 3 μήνες. Θέλω επίσης να πω το εξής. Άκουσα εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας με απόλυτο τρόπο να λένε εμείς την αδειοδότηση των καναλιών δεν θα την ψηφίσουμε. Αυτό το πράγμα δεν το θέλουμε. 24 εκατομμύρια είναι ανίσπρακτα, σας μιλάω έτοιμα, βεβαιωμένα. Γιατί θέλω να πω το εξής, η συνεργασία προϋποθέτει ένα μίνιμουμ συνεννόησης. Δεν θέλω να πιάσω ονόματα και να σας πω τι ακριβώς έγινε. Σας λέω μόνο ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει αποφανθεί ότι 6 εταιρείες επί 20 χρόνια σαν καρτέλ έπαιρναν τα έργα. Θέλω να σας θυμίσω ότι η υπερτιμολόγηση των Ολυμπιακών Αγώνων αφορά κάποιους ανθρώπους που τα έκαναν. Θέλω να σας θυμίσω ότι η ΑΤΕ Bank σκόρπισε 5 δις σε 1.300. Είναι ονόματα με διευθύνσεις. Είναι έτοιμοι για αυτά τα πράγματα ή οποιοδήποτε φίλοι μας πολιτικοί να συνεργαστούμε, να τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Σαλμάς είναι έτοιμος άνθρωπος. Δεν είναι όλοι στη Νέα Δημοκρατία. Τι να κάνουμε. Κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ με έργα, όχι λόγια, με έργα που δεν θέλω να τα αναφέρω, τέλειωσαν οι εκλογές, δεν έχει νόημα. Νομίζω λοιπόν ότι η αυτοκάθαρση ή η κάθαρση του πολιτικού συστήματος είναι βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσουν οι κανόνες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Απλά ελληνικά μιλάω. Και επειδή σε αυτή την κατεύθυνση μόνο εμείς κινηθήκαμε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν και κάποιο άλλο κόμμα. Καταρχήν χαιρετίζω την είσοδο της Ένωσης Κεντρών και δηλώνω απεριόριστο σεβασμό στο Βασίλη το Λεβέντη, που τον ξέρω και τον σέβομαι. Και πιστεύω ότι θα είναι θετικό το ότι είναι στη Βουλή. Θέλω να πω λοιπόν, είναι μερικά πράγματα προϋποθέσεις, αλλιώς δεν έχουμε αντίρρηση. Δεν έχουμε αντίρρηση για κανέναν, ειλικρινά σας το λέω, με εξαίρεση τη Χρυσή Αυγή. Θέλετε την Ένωση Κεντρών στην κυβέρνηση, κύριε Παπαχριστόπουλε? Κοιτάξτε, καταρχήν. Εσείς ξέρετε καλύτερα. Κάτι. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και προς το ΠΑΣΟ, επειδή παρακολουθώ την Ένωση Κεντρών, γιατί συγκεκριμένες προτάσεις. Παρακολουθώ τον πρόεδρό του χρόνια. Δεν συμμερίζομαι τις απόψεις που έχει ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτικού κόσμου, που πιστεύω έχει αδικήσει αυτόν τον πρόεδρο. Εγώ δεν έχω κόμπλεξ. Σας μιλάω ευθέως και σας λέω τον ξέρω. Είναι έτοιμος άνθρωπος. Πιστεύω θα λειτουργήσει θετικά για την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Γιατί δεν έχουμε αντίρρηση, δεν κατάλαβα. Γιατί να έχουμε αντίρρηση όταν πει κάτι θετικό. Δηλαδή, ακούω, ας πούμε, την Ένωση Κεντρών και λέει: παιδιά, υπάρχουν τριπλοσυνταξιούχοι που παίρνουν απάνω από, ξέρω εγώ, κάποια χρήματα. Να το συζητήσουμε, ρε παιδιά. Δεν κατάλαβα. Δεν είναι κανένα λάθος. Να το δούμε στην πράξη. Με πολύ καλή πρόθεση, εγώ τελειώνω και σας λέω το εξής. Ειλικρινά πιστεύω το εξής, ότι η ποιότητα λόγου και τοποθετήσεων σε αυτή τη Βουλή πρέπει να ανέβει.
Μπορούμε να συνυπάρχουμε, να έχουμε διαφορές, καμιά αντίρρηση. Αλλά μπορούμε να συνυπάρχουμε ειρηνικά και όμορφα μέσα στη Βουλή. Δεν ήταν η εικόνα αυτή που είχε η Βουλή η προηγούμενη και οι προηγούμενες βουλές γενικώς. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει σε αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη τον Γκαλιάνο. Μετά τα συγχαρητήρια, για να δούμε τώρα ποιο ρόλο θα διαδραματίσει η Ένωση Κεντρών σε αυτή τη Βουλή και αν είναι και ανοιχτό το κόμμα σας σε συνεργασίες. Κύριε Μιχαηλιδάκη, κύριε Παναθανασίου, αυτό που έχουμε πει εμείς από την πρώτη μέρα και στον προεκλογικό αγώνα τώρα, αλλά και γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι θα στηρίξουμε οποιαδήποτε κυβέρνηση θα φέρει θετικά μέτρα για την κοινωνία. Θα σταθούμε όμως αντίθετοι και θα κάνουμε σκληρή αντιπολίτευση σε όλους αυτούς οι οποίοι θα προσπαθήσουν να πάνε την οικονομία της χώρας μας ακόμα σε χαμηλότερα επίπεδα. Η οικονομία είναι σε έκρηθμη κατάσταση, βρισκόμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης αυτή την ώρα και γι' αυτό. Και εμείς προτείνουμε κάποια μέτρα τα οποία ενδεχομένως να έδιναν μία ανάσα, μία πνοή στην οικονομία της χώρας μας. Εμείς πιστεύουμε ότι τα περισσότερα βάρη όλα αυτά τα χρόνια και με τα τρία μνημόνια, το τελευταίο μνημόνιο ψηφίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τα δεχόταν κυρίως ο ιδιωτικός τομέας. Ναι, μεν στο δημόσιο έχουμε μειώσεις των μισθών, ναι μεν στους συνταξιούχους έχουμε μειώσεις στις συντάξεις τους, αλλά κυρίως ο ιδιωτικός τομέας πήρε όλα τα βάρη από τα τρία μνημόνια. Άρα λοιπόν προτείνουμε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις και έχουμε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις σε ό,τι αφορά στις παθογένειες που κυρίως απασχολούν το δημόσιο τα τελευταία χρόνια. Κάποιες από αυτές λοιπόν και αναφέρω για να ξέρει και ο κόσμος, όσοι από αυτούς, όσοι από τους τηλεθεατές μας δεν μας παρακολούθησαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Πολύ σωστά λοιπόν ακούστηκε προηγουμένως ότι έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι τρίπλος συνταξιούχοι και έχουμε ανθρώπους με τέσσερις συντάξεις. Κυρίως οι τρεις συντάξεις αφορούν 335.000 ανθρώπους. Τέτραπλος συνταξιούχους, ακόμα και με 10 συντάξεις έχουμε ανθρώπους. Έχουμε αυτή τη στιγμή εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα που τα παίρνουν μαύρα και παράλληλα είναι συνταξιούχοι του δημοσίου. Αυτοί είναι 400.000. Γιατί όχι αυτοί οι 400.000 άνθρωποι να αφήσουν τη θέση τους ή να μπορέσουν να βρεθούν ποιοι είναι αυτοί, με κάποιο πέναλτι, με κάποια διαδικασία, με κάποιο τρόπο. Έχουμε τέτοιες σκέψεις. Έχουμε τέτοιες διαδικασίες. Κύριε Καλιάνο, μιλήσατε για θέσεις που θα δώσουν όθηση στην πραγματική οικονομία και στον ιδιωτικό τομέα. Καταρχάς, και μας μιλάτε για παθογένειες του δημοσίου με συνταξιούχους με τρεις και τέσσερις συντάξεις. Έχετε υπολογίσει πρώτα-πρώτα ποιο είναι το δημοσιονομικό όφελος από αυτές? Ας πούμε ότι βρεθεί ένας μαγικός τρόπος και το λύσουμε το ζήτημα αυτό. Θα είναι τόσο μεγάλο το δημοσιονομικό όφελος που θα μας λύσει το θέμα? Και από την άλλη, ποιες συγκεκριμένες προτάσεις μιλάτε για το ιδιωτικό τομέα? Λοιπόν, ποιο θα είναι το όφελος? Έχει κοστολογηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα το δικό μας από το κόψιμο των συγκεκριμένων παθογενειών. Άρα, διπλές συντάξεις. Για τους πρόωρους, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόωρα συνταξιοδοτηθεί. Μιλάμε για τους 1.500 ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μέσα στη Βουλή, οι οποίοι δεν έχουν μπει με διαδικασία ΣΕΠ και είναι οι περισσότεροι από αυτούς συγγενείς των βουλευτών και τέως και νυν βουλευτών. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί αλλά παράλληλα εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα δεν δηλώνονται και τα παίρνουν μαύρα από εκεί. Όλες αυτές οι διαδικασίες, μιλάμε για 50% περικοπή όλων των μισθών των διορισμένων και εκλεγμένων αιρετών από τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, τους βουλευτές. Όλους αυτούς θέλουμε να μειωθούν στο μισό οι μισθοί τους. Όλο λοιπόν αυτό που με ρωτήσατε, κύριε Παθανασίου, εξοικονομεί για το κράτος γύρω στα 5,2 δις το χρόνο. Αν λοιπόν οι πολίτες αυτή τη στιγμή ξέρουν ότι ο ΕΝΦΙΑ είναι 5,2 δις, μα ακούγονται πολλά, δεν ξέρουν για καλιά. Καθόλου πολλά δεν είναι, έχουμε τα στοιχεία μπροστά μας. Μπορεί ο κόσμος να μπει στην Ελστάτ, μπορεί να μπει στο ειδίκα.gr. Είναι πράγματα τα οποία είναι στο διαδίκτυο ελεύθερα για τον καθένα. 5,2 δις το χρόνο εξασφαλίζει το ελληνικό δημόσιο από το κόψιμο των συγκεκριμένων παθογενειών που προτείνουμε εμείς. Αν λοιπόν σκεφτούμε ότι ο ΕΝΦΙΑ είναι 2,6 δις το χρόνο, άρα λοιπόν έχουμε δύο ένφια οι οποίοι μπορεί να εξασφαλιστούν. Κύριε Καλιάνο, και να δοθούν. Μας εξηγείτε λίγο αυτό που έχετε εσείς ως νεωτερισμό στο κόμμα σας, ότι κάθε 6 μήνες θα έχετε υπογράψει ένα χαρτί που λέει ότι θα αλλάζουν τα πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν την κοινοβουλευτική σας ομάδα? Βεβαίως, θα το απαντήσω γι' αυτό και μου δώσετε μισό λεπτό να απαντήσω και σε κάτι άλλο που με ρώτησε ο κύριος Παθανασίου, πώς θα εξασφαλίσουμε χρήματα για να έχουμε ανάπτυξη και για να βοηθεί η οικονομία στη χώρα μας. Γιατί μιλήσαμε μόνο για τις παθογένειες. Αυτό που πιστεύουμε εμείς είναι ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται 130 δις στο εξωτερικό από ανθρώπους οι οποίοι τα έχουν παράνομα βγάλει στο εξωτερικό χωρίς να μπορέσουν να τα δικαιολογήσουν. Εμείς λέμε λοιπόν
Όλοι εσείς φέρετε τα λεφτά στην χώρα σας και θα δώσουμε ένα πέναλτι 10 με 15%. Να λοιπόν μια πρώτη εξασφάλιση για να μια πρώτη κίνηση για να εξασφαλιστεί η ρευστότητα στις τράπεζες. Μια δεύτερη κίνηση είναι τα αμόλογα των 5 επόμενων ετών, τα οποία είναι να πληρώσει η χώρα μας προς το εξωτερικό, να πάνε 4-5 χρόνια πιο πέρα, με μηδενικό επιτόκιο, ούτως ώστε αυτά τα λεφτά, που είναι περίπου 20-23 δις το χρόνο, να εξασφαλιστούν για ανάπτυξη στη χώρα μας. Έχουμε πολλές προτάσεις για ανάπτυξη της οικονομίας και ανάπτυξη όχι μόνο της οικονομίας και σε όλους τους τομείς. Τώρα, σε ό,τι αφορά σε αυτό που με ρωτήσετε για το εξάμηνο. Ναι. Όταν υπογράψαμε την υποψηφιότητά μας πριν από 1,5 μήνα, ταυτόχρονα υπογράψαμε και την παραχώρηση της θέσης υπέρ του επομένου με το πέρας του εξαμήνου. Αυτό θα διατηρηθεί, εκτιμώ. Θα είναι 9 βουλευτές. Εκτιμώ στις 7 τουλάχιστον θέσεις θα διατηρηθεί αυτή η διαδικασία με τα εξάμηνα. Αυτό πώς θα βοηθήσει? Ενδεχομένως δηλαδή, να υπάρχουν 1 ή 2 βουλευτές οι οποίοι ίσως να έχουν μια πιο νευραλγική θέση μέσα στο κόμμα, ούτως ώστε να μην είναι... Πώς θα σας βοηθήσει αυτό σαν κόμμα? Εμείς θέλαμε να τηρήσουμε μια δημοκρατική διαδικασία, επειδή πρόκειται περί διορισμού, δεν πρόκειται περί ψηφοφορίας με τις λίστες τώρα. Άρα λοιπόν, επειδή έχουμε ικανά στελέχη και εν καιρό θα τα γνωρίσετε όλα, θελήσαμε να πάρουμε έτσι μια πιο δημοκρατική απόφαση και να πούμε ότι ανά εξάμηνο θα ανακυκλώνονται. Ναι, αλλά πάνω που στο εξάμηνο κάποιος θα καταλαβαίνει το τι έχει μπροστά του και ποιες έτσι. Ποια είναι τα θέματα. Θα μαθαίνει τους διαδρόμους. Γιατί για να μάθει τις διαδικασίες και αυτά όλα που γίνονται στην Βουλή, χρειάζεται κάποιος χρόνος. Ούτε διαχειριστεί πολυκατοικία δεν αλλάζει 6 μήνες. Θέλω να πω και ο χρόνος που επιλέξατε είναι απίστευτος. Δεν είναι το θέμα του διαχειριστή τη πολυκατοικία. Μόλις μάθει λίγο, δηλαδή θα φύγει. Μόλις ξεκινάει να μάθει, λοιπόν, θα δώσει τη θέση του υπέρ του επομένου και στη συνέχεια αυτός που θα ήταν βουλευτής, αυτός που ήταν βουλευτής στο συγκεκριμένο διάστημα, θα είναι από πίσω επιστημονικός συνεργάτης ή σύμβουλος του βουλευτή. Θα αλλάξουμε λοιπόν τις συγκεκριμένες θέσεις με ανθρώπους οι οποίοι έχουν διατελέσει βουλευτές στα εξάμηνα τα συγκεκριμένα. Άρα, έτσι κι αλλιώς θα είναι μέσα στη Βουλή και θα παρακολουθούν όλη τη διαδικασία και θα δίνουν τη βοήθειά τους αυτοί οι σύμβουλοι και στον επόμενο κύριε οποίος θα μπαίνει στη Βουλή. Να σας ρωτήσω για κάτι άλλο, δεν ξέρω, κάτι τελευταίο από μένα τουλάχιστον. Ναι. Λέγανε στις αναλύσεις των δημοσκοπήσεων ότι το κόμμα σας, την Ένωση Κεντρών, είχαν στην επιλογή τους πολύ νέοι άνθρωποι. Ίσως και που ψήφισαν και για πρώτη φορά ή, εν πάση περιπτώσει, ηλικίες πολύ μικρές. Σε αυτούς πώς θα απευθύνεστε αυτή τη στιγμή που μπήκατε στη Βουλή? Η νεολαία κυρίως, οι άνθρωποι ηλικίας από 18-30 ετών, 28-30 ετών, μας έδωσαν... Εκείνη η νεολαία, φάνη, ξέχασε το. Εκείνη. Πάει, τελειώσαμε. Λοιπόν, μας έδωσαν μεγάλη όθηση και ιδιαιτέρως στη Μακεδονία που είχαμε πολύ ψηλά ποσοστά. Σε αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε να πούμε ότι πολλοί μας είπαν ότι ήταν ψήφος... πλάκας. Κάνανε πλάκα που ψηφίσαν την Ένωση Κεντρών. Όχι, δεν είναι ψήφος πλάκας. Ο νέος από 18-25, 18-30 που θα μας ψηφίσει δεν κάνει πλάκα. Φαντάζεται ένα καλύτερο μέλλον για τον ίδιο, για τους γύρω του, για την οικογένειά του, για όλους τους πολίτες. Άρα λοιπόν, εμείς πιστεύουμε ότι αυτούς τους νέους θα τους κοιτάξουμε στα μάτια, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα δυνατά μέσα στη Βουλή. Θα υπερψηφίσουμε προτάσεις οι οποίες είναι λογικές για την κοινωνία. Θα καταψηφίσουμε προτάσεις οι οποίες στερούν το δικαίωμα από τους ανθρώπους να ζήσουν σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Και θα πούμε ότι θα προσπαθήσουμε να καταργήσουμε τις παθογένειες, οι οποίες παθογένειες έχουν μπει κάτω από ένα χαλί και φοβήθηκαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις να τις ανακαλύψουν, τις έχουν ανακαλύψει, να διαχειριστούν τις συγκεκριμένες παθογένειες, γιατί κρύβονται από πίσω πάρα πολύ μεγάλος αριθμός κρύβεται ψηφοφόρων. Εμείς δεν ζητάμε να φτάσουμε στο 30%. Εμείς ζητάμε να κοπούν κάποιες συγκεκριμένες παθογένειες και να ανασάνει η οικονομία μας. Τις προτάσεις έχουμε εδώ. Οι προτάσεις είναι έτοιμες. Θα τις καταθέσουμε στη Βουλή την πρώτη μέρα που θα μπούμε μέσα, μετά την ορκομοσία μας με το καλό. Και θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε ένα και συγκεκριμένο πράγμα. Ποιο είναι θα αυτό? Το κόψιμο των παθογένειων, το ώστε να ανασάνει... μέσα στην κυβέρνηση, αν υπάρξει πρόταση από τη ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να μπείτε στην κυβέρνηση. Δεν θα υπάρξει πρόταση από ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Έχουμε δει ότι ο κύριος Καμένος με τον κύριο Τσίπρα έχουν μια άψογη συνεργασία μαζί τους. Δεν το αποκλείω. Εγώ είμαι υπέρ των συνεργασιών. Θα κοιτάξουν, ναι. Εάν υπάρξει πρόταση συγκεκριμένη προς την Ένωση Κεντρών, θα το συζητήσετε? Θα το συζητήσουμε υπό έναν όρο. Ο όρος είναι συγκεκριμένος. Θα στείλουμε τις 9 προτάσεις μας, οι οποίες έχουν να κάνουν με αυτές τις παθογένειες που μιλάμε, και αν το μεγαλύτερο ποσοστό, άνω του 50% των συγκεκριμένων προτάσεών μας, πραγματοποιηθεί, βεβαίως, και να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Χωρίς βέβαια, δεν θα θέλουμε σε καμία περίπτωση, το έχει πει ο Πρόεδρος άπειρες φορές, ούτε υπουργείο, ούτε υφυπουργείο, ούτε θέσεις οργανικές ή μη σε άλλους οργανισμούς. Θέλω να πω το εξής, ότι αυτή η συζήτηση είναι λίγο, ας πούμε,
ελαφριά. Σήμερα σχηματίζεται η κυβέρνηση. Mm-hmm. Χθες απλώς έπεσε λίγη σκόνη mm-hmm. για να συγκαλυφθεί η συμφωνία ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, Τσίπρα Καμένου, η οποία την είδαμε στον μπαλκόνι. Mm-hmm. Έπεσε και λίγο σκόνη, γιατί προφανώς το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλες προοδευτικές δυνάμεις και σε αυτές δεν έγινε μια σοβαρή συζήτηση και επελέγει ο κύριος Καμένος για συνεργάτη, δημιουργεί ένα πρόβλημα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Τυχαίνει να έχω μια εικόνα από mm-hmm. φίλους μου στο ΣΥΡΙΖΑ. Και προφανώς για να αντιμετωπιστεί και να διασκεδαστεί αυτή η εικόνα, πετάχτηκε και ένα πυροτέχνημα ότι έγιναν κάποιες προτάσεις. Περί αυτού πρόκειται, γιατί σήμερα το βράδυ έχουμε νέα κυβέρνηση. Επομένως, ποιες προτάσεις, ποια προγραμματική βάση, ποιες δυνάμεις. Μα... Οι άνθρωποι το είχαν πάρει απόφαση, μάλιστα. το δείξαν στον μπαλκόνι και από εκεί και πέρα προσπαθούν να ρίξουν λοιπόν. Λίγο καναβούρι. Αυτό λέω και εγώ ότι έχει πάρθει από πριν η απόφαση στις συνεργασίες. Οι άνθρωποι αγκαλιάστηκαν μπροστά στον κόσμο. Αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Την καλημέρα μας. Δεν προλαβαίνουμε, κυρία Βλονίτου, τώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να αφήσω κάποια πράγματα να πέσουν στο τραπέζι. Ο κύριος Σαλμάς γύρισε και είπε ότι ήρθε η αριστερά να κυβερνήσει με άλλο πρόσωπο. Και να, η κοινωνική ευαισθησία ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Είναι τόσο μεγάλη η κοινωνική της ευαισθησία που η ανθρωπιστική κρίση, ο κύριος Σαμαράς δεν μπορούσε να το κάνει, δεν μπορούσε να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους γιατί δεν τον άφηναν οι γαλλιστές. Όχι, δεν ανοίγω. Λέω λοιπόν το εξής με μια πρόταση. Δεν είναι η αριστερά που δημιούργησε το χρέος 360 δισεκατομμύρια. Δεν είναι η αριστερά που έφερε τα μνημόνια. Είναι η αριστερά που θα βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια. Δεν είναι η αριστερά που έχει στα κομματικά της ταμεία. Βαρύ μνημόνιο. Τώρα έχετε βαρύ το βαρύτερο. Ναι, βεβαίως με ανακατανομή των βαρών, κύριε. Με ανακατανομή των βαρών. Με ένα φορολογικό σύστημα που δεν έχει να κάνει με τα μνημόνια. Και θα είναι δίκαιο. Κυρία Βλονίτου, και δεν θα, είπα, δεν το θα βοηθάει τους χρηματοδότες των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Το ακατάσχετο από 1500 κατέβηκε στα χίλια και τώρα μιλάτε. Λοιπόν, να βάλουμε λοιπόν τα πράγματα στη θέση τους και τι ήρθε η αριστερά να κάνει. Πολύ. Ήρθε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια πολύ. Που εσείς φέρετε και θα βιώσετε τη χώρα. Ευχαριστούμε πολύ.